Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της Ελστάτ με βάση τα οποία το έτος 2022 καταγράφεται μείωση στις γεννήσεις κατά 10,3% σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρατηρήθηκε μείωση κατά 10,3% που οι γεννήσεις ανήλθαν σε 76.541 σε σχέση με το 2021 που ήταν 85.346. Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκνών βρεφών, οι στο 2022 ανήλθαν σε 446, μειωμένε κατά 1,5% σε σχέση με το 2021. Από την άλλη, όμω, ένα τεράστιο αριθμό παράνομων μεταναστών αναμένεται να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με του Financial Times, 300.000 παράνομοι μετανάστε θα πάρουν χαρτιά και θα του δοθεί εργασία, καθώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη σε εργασία. Γης, παρόλο που η Ελλάδα είναι η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.